Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τις αντιπροσωπείες Σλοβενία, Κροατία και Ρουμανία και πιο πολύ να τους καλωσορίσω ως πολίτες της Ευρώπης. Και αυτά που θα πω δεν είναι ένα σύντομο χαιρετισμό, κύριε Σωτηρόπλε, είναι ένα πολιτικό κείμενο το οποίο αφορά εμάς τους Ευρωπαίους πολίτες. Την ιστορική εξέλιξη του κόσμου δόνησαν και συντάραξαν μεγάλα γεγονότα όπως πόλεμοι, επαναστάσεις, ανακαλύψεις, κατακτήσεις. Ιδιαίτερα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τον ναζιστικό επεκτακτισμό. Τα γεγονότα αυτά του παρελθόντος, καταγεγραμμένα πλέον στην παγκόσμια ιστορία, συνθέτουν την ιστορική μνήμη κάθε λαού, αποτελούν πηγές άντλησης γνώσεων και παραδειγμάτων προς μίμηση και προς αποδειγμή στην παρούσα και τη μέλουσα πορεία μας. Ανατρέχοντες στο παρελθόν, πρέπει να μάθουμε για την ναζιστική κτηνοδία και βαρβαρότητα που ποδοπάτησε κάθε δικαίωμα στη ζωή, κάθε έννοια δικαίου, κάθε έννοια ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που την ένιωσαν οι λαοί της Ευρώπης στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς με εκτελέσεις, απαγχωνισμούς, φυλακίσεις, αναγκαστικά έργα και ολοκαυτώματα. Πρέπει να μάθουμε για τους αντιστασιακούς αγώνες των λαών, για την συντριβή των ιδεών του ναζισμού, που διδάσκουν, εμπνέουν και μας οπλίζουν με δύναμη, ελπίδα και αγωνιστικότητα για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο. Έναν κόσμο με ηρεμία και ειρήνη, χωρίς φτώχεια, εξαθλίωση και αρρώστια. Έναν κόσμο που θα τον διακρίνει η συνοχή, η υπευθυνότητα, η συμμετοχή, η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια και η αξιοκρατία. Έναν κόσμο με ηθικές αξίες και αρχές που θα βασίζεται στην υπευθυνότητα, την κατανόηση, τη γνώση και στην ηθική και διανοητική αλληλεγγύη της ανθρωπότητας. Σήμερα δυστυχώς παρατηρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια ανησυχητική έξαρση της φασιστικής ιδεολογίας και πρακτικών του παρελθόντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπροστά στον κίνδυνο αναβίωσης του φασισμού ναζισμού δημιούργησε το πρόγραμμα ΦΛΑΣ, που σκοπό έχει στο να αφυπνιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, να συναρμολογήσουν τη διάτρητη κοινωνική συνοχή που συνεπικουρείται με τα νοσηρά φαινόμενα της απραξίας, της αδιαφορίας, του οχαδερφισμού και του εφησυχασμού. Να παραδειγματιστούν από τους αντιστασιακούς αγώνες, να συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμόρφωσης της δημοκρατικής ζωής για τη δημιουργία ενός ισχυρού δημοκρατικού τόξου, ώστε να αποτραπεί στο μέλλον η επανάληψη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ωστόσο φαίνεται πως η Κομισιόν περιορίζεται μόνο στο πρόγραμμα, ελπίζοντας ότι με την ιστορική αναδρομή θα αποτραπεί η άνοδος της ακροδεξιάς. Δεν μπήκε όμως στον κόπο να ερευνήσει τα αίτια που οδηγούν στα άκρα τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχω την αίσθηση ότι τα γνωρίζει, αλλά δεν τολμά να πάρει αποφάσεις για τη χάραξη νέων πολιτικών.
Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να θεωρηθώ ως αντιευρωπαϊστής, χρειάζονται νέες πολιτικές. Και να γίνει. Σήμερα η κοινωνική Ευρώπη έχει χωριστεί στις πλούσιες και στις φτωχές χώρες, στις ισχυρές και στις αδύνατες. Οι θεσμοί δεν ακούν για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή για την προστασία των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Το νέο πρόσωπο της φτώχειας που έχει κάνει την εμφάνισή του στις χώρες του Νότου, που παραπέει, οφείλεται στην άσκηση μιας οικονομικής πολιτικής μονομερούς σκληρής λιτότητας που ευνοεί την ανάπτυξη μηχανισμών στην οικονομία της αγοράς με υποπροϊόν την κοινωνική περιθωριοποίηση. Είναι πλέον μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Αυτή την ώρα της βαθιάς οικονομικής κρίσης έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι η ευρωπαϊκή ιδέα δεν μπορεί να επιβιώσει και η κοινωνική Ευρώπη δεν μπορεί να επιζήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς νέες πολιτικές που θα αποτρέψουν τις επιδεινούμενες εθνικές, περιφερειακές, κοινωνικές και ταξικές ανισότητες, χωρίς οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, χωρίς τη μετατροπή της κερδοσκοπικής Ευρώπης των μονοπωλίων σε μια Ευρώπη των λαών και των εργαζομένων. Σε μια Ευρώπη με ανθρωποκεντρικούς προσανατολισμούς. Σήμερα η Ευρώπη δεν μπορεί να αρκεστεί στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των προσώπων και των κεφαλαίων. Το υψηλό επίπεδο της ανεργίας που ενδημεί στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης, του Νότου και ιδιαίτερα των νέων, το πρόβλημα των ανισοτήτων, οι πολιτικές με το όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε βάρος των εργαζομένων της Ευρώπης και των κοινωνικών κατακτήσεων έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα πολιτικού προσανατολισμού. Στη σημερινή εποχή της αβεβαιότητας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, με τις οξύτατες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αντιθέσεις στα πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων που επιβάλλει δια της οικονομικής της ισχύως η γερμανική κυβέρνηση που ήδη ελέγχει τον ευρωπαϊκό οικονομικό μηχανισμό, πρέπει να ανατραπούν με την ανάπτυξη αγώνων για τη νέα Ευρώπη. Την Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων, του πολιτισμού και της αυτοδιοίκησης που ενώνουν κατά περίπτωση πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, κόμματα, συνδικάτα, συνεταιριστικές και κοινωνικές οργανώσεις, εργάτες και αγρότες, παραγωγικές τάξεις, τα κοινωνικά κινήματα, τους ανθρώπους του πολιτισμού, της επιστήμης και του πνεύματος. Η πορεία οικοδόμησης της νέας Ευρώπης είναι υπόθεση των λαών της Ευρώπης, που καλούνται να ανατρέψουν τις εφαρμοζόμενες πολιτικές του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτή να ενσαρκώνει τους πόθους και τις προσδοκίες των λαών για μια Ευρώπη δική τους, μια Ευρώπη της δικαιοσύνης, της ειρήνης και προπάντων της αλληλεγγύης. Είναι επιτακτική ανάγκη η χάραξη πολιτικών για ένα νέο μοντέλο κοινωνίας, για άλλη ποιότητα ζωής στα πλαίσια ενός δημοκρατικού συντάγματος σε μια ενοποιημένη πολιτικά Ευρώπη. Για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των λαών, όχι μόνο για την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών της Ευρώπης, αλλά και για την προσδοκία και τα αιτήματα της ανθρωπότητας.
να εξασφαλίζεται η αλληλεγγύη μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών στα πλαίσια μιας συνεχούς και συντονισμένης οικονομικής ανάπτυξης. Για την ευρωπαϊκή ενδυνάμωση, για την κυριαρχία των θεσμών και όχι των ισχυρών κρατών μελών. Για μια δράση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, την οικολογική ισορροπία και την προστασία των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, για μια δράση για την εξάλληψη των δημοκρατικών ελλειμμάτων. Υπάρχει βούληση διαμόρφωσης τέτοιων πολιτικών, ειδού το ερώτημα. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το πρόγραμμα κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, χωρίς τη χάραξη νέων πολιτικών δεν επαρκεί για τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Ελπίζω ότι με την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και με γνώμονα τα οράματα και τις αξίες που μας διδάσκει το παρελθόν, η πορεία μας προς το μέλλον θα αποκτήσει μια απεριόριστη, ισχυρή και συνεχή εμβέλεια προάσπισης της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ίσως θεωρηθεί ότι είμαι εκτός θέματος. Απαντώ ότι δεν είμαι. Απλά είναι ένα πολιτικό κείμενο για το οποίο εκφράζω την αγωνία, την ανησυχία και τον προβληματισμό για την έξαρση της φασιστικής ιδεολογίας και περιέχει προτάσεις προς τους επιφορτισμένους της Κομισιόν για την προάσπιση της δημοκρατίας προκειμένου να αναλάβουν αμέσως πρωτοβουλίες για την εξάλληψη του κινδύνου ή τουλάχιστον για τον δραστικό περιορισμό εξάπλωσης του φασισμού-ναζισμού. Ευχαριστώ πολύ.